Καλημέρα σας, μικροί μας φίλοι και μικρές μας φίλες. Καλημέρα από την Δημοτική Βιβλιοθήκη ΟΚΑΠΑ του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας η Βιβλιοθήκη Αλλιώς, με αυτές τις ωραίες μέρες που μπήκε η Άνοιξη. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τον χρόνο. Στην παρέα μας το βιβλίο της Παναγιώτας Στρίχου Τομοπούλου «Στο τικ-τακ του ρολογιού» από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η εικονογράφηση επίσης είναι της Βανέσας Ιωάννη. Σάββατο πρωί γνωρίστηκαν οι γονείς μου και Κυριακή μεσημεράκι παντρεύτηκαν. Όχι την επόμενη μέρα. Ένα χρόνο μετά. Πέρασαν 9 ολόκληροι μήνες και ένα απόγευμα, εκεί που η μαμά μου έτρωγε πλάτα, γεννήθηκα εγώ. Όχι αμέσως. Λίγες ώρες μετά. Όταν έγινα περίπου 7 χρονών, μου είπε ο μπαμπάς μου να μάθεις την ώρα για να προγραμματίζεις σωστά το χρόνο σου, Κωστή. Δεν είχα ιδέα πώς να προγραμματίσω το χρόνο. Δεν κατάλαβα ότι τι σήμαινε αυτό. Αλλά σίγουρα πήγαινε μαζί με το «Είσαι μεγάλος πια», που έλεγε συχνά ο μπαμπάς από τότε που ξεκίνησα το δημοτικό. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθω την ώρα. Ο παππούς, για να βοηθήσει, μου αγόρασε ένα πολύχρωμο ρολόι. «Για να είναι πολύχρωμες οι ώρες», σου είπε. Τις πρώτες μέρες πίστευα πως οι δείκτες έμεναν για πολύ στο ίδιο σημείο. Και όταν δεν τους κοιτούσα, άλλαζαν θέση. Σαν ένα παιχνίδι που είχα μάθει στις διακοπές. «Βασιλιά, βασιλιά, με τα 12 σπαθιά, τι ώρα είναι?» Όσο είχα γυρισμένη την πλάτη, τα άλλα παιδιά περπατούσαν και όταν γύριζα να τα κοιτάξω, έμεναν ακίνητα. Στο σχολείο, χάζευα το ρολόι που είναι πάνω από τον πίνακα. Έτσι, ολοστρόγγυλο, μου θύμιζε το κεφάλι του κυρίου Μενέλαου, του διευθυντή μας. Έβλεπα με το μυαλό μου τους δείκτες να είναι τα μουστάκια του και έτσι όπως γύριζαν γύρω-γύρω, του γαργαλούσαν τα μάγουλα και έκανε αστείες γκριμάτσες μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι για διάλειμμα. Όταν πήγα να μάθω το ακριβώς, το και μισή, το και τέταρτο και το παρατέταρτο, μία χορεύτρια εμφανίστηκε στο ρολόι μου. Ήθελε να κάνω ό,τι μου έδειχνε. Ήταν πολύ ευλίγιστη. Έβαλε το ένα της πόδι στο 12 και το άλλο στο 6. Μετά στο 3 και στο 9. Μπερδεύτηκα και στριφογύριζα γύρω από τον εαυτό μου, σαν εκείνο το εργαλείο με το οποίο ανοίγει ο μπαμπάς τους φελούς στα μπουκάλια, ώσπου ζαλίστηκα και σοριάστηκα στο πάτωμα. Μέχρι πηξίδα το έκανα το ρολόι. Έδινα μία και τσουπ, ανέβαινα στο κρεβάτι και φώναζα «Βήρα τις Άγκυρες!». Ταξίδευα σε χώρες που ακόμα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Σκεφτόμουν ονόματα για να τους δώσω, αλλά κάθε φορά τα χέρια ενός ναύτη έκαναν τους δείκτες να ανεβαίνουν αργά και να σταματούν στην ώρα για ύπνο. «Πιάσαμε στεριά!», έλεγε. Αλλά εγώ συνέχιζα στο όνειρό μου τα ταξίδια. Μέχρι να λαλήσει ο κόκορας. Έβαλα και ένα ξυπνητή δίπλα στο κρεβάτι μου που κάνει σαν κόκορας όταν με ξυπνάει. Δεν είναι πολύ ωραίο να το ακούς δίπλα στα αυτί σου, αλλά έχει πλάκα, γιατί μου θυμίζει τον κόκορα του Κυριάννη στο χωριό, που όνομα ξυπνάει από τα χαράματα. Ο μπαμπάς τιμώνει και όλο ρωτάει τη μαμά πότε με το καλό θα μαγειρέψουμε κόκορα με χυλοπίτες και ας μην είναι το αγαπημένο μας φαγητό. Το κικυρίκου στο ξυπνητήρι με έβαλε σε πολλά τρεχάματα. Έτρεχα για να προλάβω πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου. Έτρεχα για να προλάβω την προπόνηση. Έτρεχα και δεν έφτανα.
Κάθε φορά που ο παππούς με έβλεπε να βιάζομαι πολύ, έλεγε «Ο χρόνος είναι αυτός που μας μαθαίνει πολλά και όχι η βιασύνη». Όποτε πάλι με έβλεπε να σέρνομαι σαν το σαλιγκάρι, έλεγε «Έτσι περνάνε αργά οι ώρες, αλλά γρήγορα τα χρόνια». Μεγάλο μπέρδεμα το νωρίς και το αργά. Το πριν, το τώρα και το μετά. Ένα πρωί πήγαμε με τους γονείς μου σε ένα πάρκο. Είδαμε στην είσοδο ένα ηλιακό ρολόι. Μου είπαν πως υπάρχουν και άλλα τέτοια στην πόλη και ο μπαμπάς υποσχέθηκε να φτιάξουμε ένα στο δικό μας κήπο. Η σκιά του ήλιου θα μας λέει την ώρα. Αγοράσαμε και μία κλεψίδρα για να τη χρησιμοποιώ όταν πλένω τα δόντια μου και όταν ντύνομαι. Μου άρεσε πολύ που προσπαθούσα να προλάβω την άμμο πριν αδειάσει. Αν και μερικές φορές, από τη βιασύνη, τραβούσα το μανίκι της μπλούζας για να μπει από το κεφάλι. Με όλα αυτά τα σύνεργα, κατάφερα επιτέλους να μάθω την ώρα και όλα πήγαιναν ρολόι. Οι δείκτες ήξεραν πότε έπρεπε να κάνω κάτι. Μου έδειχναν τι θα κάνω μετά, πού πρέπει να πάω, πότε έχω να διαβάσω, να παίξω, να κάνω μπάνιο. Δεν με άφηναν να αργήσω. Με κυνηγούσαν από το πρωί ως το βράδυ και η λέξη πρόγραμμα ήταν συνέχεια στο μυαλό μου. Ώρα για σχολείο. Ώρα να πας στο φίλο σου στον Πέτρο. Πέρασε η ώρα, πρέπει να κοιμηθείς. Κατάφερα να προγραμματίζω το χρόνο. Δεν αργούσα λεπτό. Έμπαινα στην τάξη πριν καλά-καλά τελειώσει το διάλειμμα, αφού ήξερα την ώρα που θα χτυπούσε το κουδούνι. Καθόμουν στο τραπέζι ακριβώς την ώρα του φαγητού. Διάβαζα με συνέπεια τα μαθήματά μου και δεν περίμενα τον ναύτη να μου κάνει σινιάλο για να πάω το βράδυ για ύπνο. Δεν χρειαζόμουν τη σκιά να δείξει στο ηλιακό ρολόι την ώρα, ούτε την άμμο να κυλήσει στην κλεψίδρα. Σαν να είχα γίνει εγώ ένα καλοκουμπισμένο ρολόι. Σήμερα το πρωί όμως συνέβη κάτι που με ξεκούρδισε. Τι να συνέβη άραγε στο φίλο μας τον Κωστή? Όποιος είναι περίεργος να μάθει τη συνέχεια της ιστορίας, δεν έχει παρά να μας παραγγείλει το βιβλίο, το οποίο αποτελεί μέρος συλλογής μας, και να το στείλουμε με το δίκτυο των εθελοντών μας. Επίσης, θα θέλαμε να σας προτείνουμε, με αφορμή αυτό το εξαιρετικό βιβλίο της κυρίας Παναγιώτας Τρίκου-Τομοπούλου, και άλλα βιβλία από τη συλλογή μας τα οποία έχουν να κάνουν με το χρόνο. Και θα σας τα δείξουμε ευθύς αμέσως, όσα φυσικά δεν είναι δανεισμένα. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, του Ιούλιου Βέρν. Μισή μαγική ώρα στους Δελφούς. Μισή μαγική ώρα στην Επίδαυρο. ...2651 μέρες δικτατορίας, 21 Απριλίου 1967, 24 Ιουλίου 1974, της Μαρίζας Δε Κάστρο. Εικοστός αιώνας. Τα ταξίδια του Μάρκο Πόλο. Η εφεύρεση του Ούγκο Κάμπρε. Πάντα. Όταν
όταν η Έλλη έγινε αόρατη. Όταν ο Ζωρό έφαγε την έκθεσή μου. Η ώρα είναι 100. Ώρα για πάρτι, Αλφόνς. Και το τελευταίο για σήμερα, τώρα το θυμήθηκα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας για να δανειστείτε τα βιβλία από τη συλλογή μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.